Μάικη Σεβίλογλου, με το νέο του βιβλίο «Παράθυρο ανοιχτό». Ο Μάικη Σεβίλογλου γεννήθηκε στη Γερμανία το 1967. Γιος οικονομικών μεταναστών, έζησε εκεί μέχρι το 6ο έτος της ηλικίας του. Τις πρώτες δύο τάξεις του Δημοτικού τις έβγαλε στη γενέτειρα των γονιών του, την Παλιουριά Γρεβενών. Και κατόπιν, μέχρι και σήμερα, κατοικοεδρεύει στην Κοζάνη με μια διακοπή περίπου 10 ετών για σπουδές και στρατιωτική θητεία. Εργάστηκε ως συμβασιούχος αρχαιολόγος από το 1993 έως το 2000 στη Λιώταζη τα εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα εργαζόταν και ως μουσικός, έπαιζε διήμερα ή τριήμερα κάποιες φορές σε μικρούς ή και μεγαλύτερους χώρους. Ξεκίνησε να γράφει τραγούδια από το 1990. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι όταν μου βγαίνουν πράγματα και μπορώ να τα ντύνω με μουσικές, έχει πει. Το 2001 γνωρίζεται με τη Χαρούλα Αλεξίου και το 2003 εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι «Θα μεγαλώνουμε μαζί» που τραγουδήθηκε από την ίδια στο άλμπουμ της. Για το δημοτικό τραγούδι, ο ίδιος ομολογεί σε μία συνέντευξή του «Με κέρδισε πολύ αργά σε σχέση με άλλες μουσικές που διάλεξα να ακούσω». Όμως, δεν το διάλεξα εγώ. Αυτό ήταν που με διάλεξε. Κάποια ακούσματα μπαίναν μέσα μου με το «έτσι θέλω», παρότι τα σνομπάριζα ως έφηβος, έχοντας τη μνήμη μου μια χούντα που τα είχε κάνει εργαλεία της, όταν εγώ βέβαια ήμουν ακόμη παιδάκι. Ήθελα να φωνάξω δύο απλές αλήθειες, εξηγεί για το γράψιμό του. Όπως όταν λέμε «ένα και ένα κάνουν δύο». Διαχωρίζω πάντα τα τραγούδια σε αληθινά και ψεύτικα. Είχα ανάγκη να κάνω κάτι πιο άμεσο, πιο αληθινό και ντόπρο, που να έχει μέσα το «στην υγειά μας» και αν θες με τον τρόπο αυτό να τιμήσω τη ρίζα μου και την καταγωγή μου, που είναι από τα Γραβενά, γειτονιά της Επίρου, μπλεγμένα στο ίδιο γεωγραφικό τοπίο της επιβλητικής Πίνδου. Ο Μάικης Σεβίλογλου, με το καινούργιο του βιβλίο, βρίσκει ένα παράθυρο ανοιχτό και κάνει ένα ταξίδι στην καρδιά και τη μνήμη, ανασύρει παιδικές αναμνήσεις και βιώματα και μας μιλά για την πιο γλυκιά του πατρίδα, τα παιδικά του χρόνια στον τόπο καταγωγής του, τους ανθρώπους, τη γλώσσα τους και την καθημερινή του ζωή, που αν και δύσκολη ήταν ωστόσο πιο ανέμελη, πιο όμορφη και πιο αληθινή. Μέσα από αυτό το ταξίδι μοιράζεται μαζί μας καθημερινές ιστορίες και βιώματα που τον έκαναν να αγαπήσει τη δημοτική παράδοση και κερνάει 13 παραδοσιακά τραγούδια από την Ήπειρο και τα Γραβενά, ιδωμένα από το παράθυρο, με μια καινούργια ματιά, έτσι όπως αυτός και η μουσική τα αισθάνθηκαν. Προχωρά ξεκάθαρα σε μια κατάθεση ψυχής, σαν βαθιά προσωπική ανάγκη για να εκφραστεί με τα απλά και αληθινά σε μια εποχή πολυσύνθετης δυσκολίας. «Θεωρώ», λέει ο ίδιος, «πως είναι επίκαιρο κάθε τι αληθινό και ανεπιτίδευτο, γιατί η αλήθεια τίνει να εκλείψει και από τα στόματά μας, αλλά και από τις συμπεριφορές μας». Τα τραγούδια αυτά είναι σταλαγμίτες, που μέσα στο πέρασμα του χρόνου απέβαλαν όλα τα περιτά στολίδια τους και κράτησαν μόνο την ατόφια ομορφιά τους. Γι' αυτό το όντως σημαντικό και αξιόλογο έργο του Μάικη Σεβίλογλου θα μας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Σαμπανόπουλος και ο ίδιος ο συγγραφέας. Εμείς ευχαριστούμε τον συγγραφέα και τον κύριο Σαμπανόπουλο που μας τιμούν απόψε με την παρουσίαση αυτού του τόσο αξιόλογου έργου. Θα παρακαλούσα πρώτα τον κύριο Δήμαρχο να κάνει ένα χαιρετισμό. Το Βαγγέλη, πάλι ως γνωστός.
Το Μεξουβίλιγμα είναι, τον είπα συντοπίτη, γιατί είναι το πρώτο χωριό του Δήμου Δεσκάτης, Όμορος με την Παλιουριά. Την Παλιουριά, Όμορος με την Λάτη. Δηλαδή, στο χώρο της Μονάσης. Α, είναι η ίδια περιοχή. Εγώ, προχτές που ήρθαν στο γραφείο μου προκειμένου να κάνω αυτή την εκδήλωση, μου δώρησε και ευχαριστώ. Θα πάρω και ένα για το γιο μου, γιατί δεν το έχει. CD. Το CD και το άκουσα αμέσως. Το διάβασα κιόλας και την πρώτη μέρα διάβασα. Μάλλον ακούγοντας το CD, θα έλεγε κανείς, αν δεν ήξερε ποιος είναι ο Μάικς Ευηλόγλου που έχει, αν δεν ήξερε το όνομα, ότι είναι πόντιος δηλαδή, θα έλεγε ότι είναι ένας αυθεντικός ντόπιος και επιρώτης, αλλά και γρεβενιώτης. Θα μου επιτρέψει να κάνω ευημερή σχόλια, Μάκη, γιατί είδα το βιβλίο, μέσα από το βιβλίο βέβαια ζήσαμε όλοι τις παιδικές μας στιγμές, που πολύ καλά το λες εκεί, πιο δικιά πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Όλοι αναβιώσαμε στη μνήμη μας παιδικά χρόνια, η περιοχή είναι η ίδια, Τριβωνικό, όλα τα Καβούνια δηλαδή, και όχι μόνο, μέχρι από το καταφύγιο. Περίπου όλες οι συνήθειες και τα έθιμα είναι η ίδια. Αναβιώσαμε λοιπόν όλοι μας παιδικές στιγμές. Η έκπληξή μου όμως ήταν όταν άκουσα το CD. Είναι πειραγμένα βέβαια, αλλά με πολύ έτσι, μεγάλο σεβασμό στην παράδοση, μελιτό τρόπο και θα σου μεταφέρω και μια άποψη ενός άνθρωπου που δεν θεωρείται και ο ειδικός, ούτε και εγώ είμαι ειδικός. Ακούγοντας τον γυναίκα μου λέει, μα αυτός καλύτερα τα τραγουδάει τα δημοτικά από τη μερικοί που είναι επαγγελματίες του είδους. Καλύτερα τα δημοτικά από ότι τα λαϊκά. Του πάει καλύτερα το τραγούδι το δημοτικό. Αυτή είναι η άποψή μας. Επίσης διέκρινα μια έτσι μεγάλη μελωδία στον τρόπο που τα εκτελείς και θέλω να συγχαρώ γι' αυτό. Η μελωδικότητα του Μπέλου βγαίνει μέσα από το τραγούδι σου. Βεβαίως λείπει λίγο η ρωμαλαιότητα, η απέραντη λιτότητα του υπερώτικου τραγουδιού. Αλλά όπως τα ακούσαμε αισθητικά, τουλάχιστον μου άρεσαν πάρα πολύ, στον βαθμό που να χορέψω κιόλας. Συγχαρητήρια. Βέβαια είναι τραγούδια της περιοχής μας αυτά και έτσι κι αλλιώς μας συγκινούν. Καλωσορίσατε και εύχομαι να πάει καλά, να πάνε καλά οι πωλήσεις. Έχουμε πραγματικά πράγματα της καρδιάς. Οικογενειακά και με παρέα ότι αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει και από την ποιότητα και από την προσωπικότητα και από τη φυσιογνωμία. Δεν είναι κολακευτικό, το ξαναείπα, ότι τον χαρακτηρίσαμε. Τον χαρακτηρίσαμε για τα μεγάλα μακριά δάχτυλά του, τα οποία μόνο ο Ντομίνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο, ζωγράφιζε, και για το πρόσωπό του, τότε δεν είχε την κοτσίδα, είχε τα μαλλιά ρηγμένα πάνω, που έμοιαζε του Χριστού του Φράγκου Τζεφιρέλη. Αυτό το έχουμε πει πριν 10 χρόνια, πριν, ή του Παζολίνη, δεν θυμάμαι. Ένιωσα μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν πήρα το CD, όταν το αγόρασα και διάβασα το βιβλίο. Συνήθως το διαβάζουμε όλοι, νιώθουν κάτι ιδιαίτερο. Εγώ έτσι ένιωσα μια μεγάλη συγκίνηση, αυτό το αποκάλυψα και έτσι βρέθηκα εδώ στο πάνελ για να πω κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολλές χαρές στη ζωή μας, όμως η χαρά της δημιουργίας και της προσφοράς είναι ανώτερη όλων. Είναι θεία κοινωνία, είναι μυσταγωγία. Πάλι ακόμα, πολλές φορές στην προσωπική μας διαδρομή ανοίγονται δρόμοι πολλοί, ποιο θα ακολουθήσεις, αυτός θα σε προσδιορίζει για πάντα. Όταν πάλι μέσα στον εαυτό σου τοποθετήσεις την έννοια του χρέους, πως δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, δεν είναι μόνο να παίρνουμε, ακούς τη φωνή της παράδοσης και δώσεις, προσφέρεις, τότε δημιουργείς με όλη τη σημασία της λέξης. Και όλα αυτά σε κάνουν άνθρωπο. Αυτές οι σκέψεις ήταν στο μυαλό μου όταν αυτά ένιωσα όταν διάβασα τη μικρή λυτή βιογραφία του Μάκη Σεβίλογλου και άκουσα τη δουλειά του. Είπα μέσα μου, είναι δυνατόν, υπάρχει τόσος πλούσιος εσωτερικός κόσμος, τόση αγάπη, τόση αξιοσύνη σε τόπους, πρόσωπα, γεγονότα, στιγμές, χρόνους. Και όλα αυτά τόσο απλά, αλλά πολύ ακριβά, ακέραια. Γιατί υπάρχει μια ολοκλήρωση, ένα γέμισμα στον καλλιτέχνη, Μάκη Σεβίλογλου. Μία πλήρωση καλλιτεχνικής δημιουργίας, μία κορύφωση εμπειριών ζωής και κρίσης. Έφτασε στο σημείο να διακρίνει το δίκαιο και την αλήθεια, το καλό και αγαθό, το σωστό ή λάθος, το αληθινό ή ψεύτικο. Και είπε μέσα του,
πως ήρθε η ώρα να κάνει το τάμα του. Αυτό που προσφέρει σε εμάς με το παράθυρο ανοιχτό. Μας λέει, αυτός είμαι, αυτή είναι η διαδρομή μου, από εσάς παίρνω τη δύναμη της δημιουργίας, σας αποκαλύπτω με, κρίντε με, κρίνετε με. Και αυτό δεν είναι απλό, είναι ανώτερο, είναι δυνατό, είναι ισχυρό. Αφού έφτασε ως εδώ και ένιωσε πως πατά δυνατά στα πόδια του, έκανε κάτι περισσότερο σπουδαίο. Άγγιξε το Ευαγγέλιο της ελληνικής παράδοσης στο δημοτικό τραγούδι. Ένιωσα πως το πήρε ευλαβικά και σφιχτά στις παλάμες του, άνοιξε μια μικρή χαραμάδα, φύσηξε μέσα του, μέσα της το ύφος του, το χρώμα του, την καλλιτεχνική ωριμότητα, τη λεβέντικη φωνή του. Πρόσθεσε, δεν πήρε, προχώρησε λίγο παραπέρα, δεν το κακοποίησε. Δεν πέρασε για να περάσει, αλλά να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα καθαρό και ανθρώπινο. Εκεί στη βιογραφία του, στην αποκάλυψή του, ονόματα και λέξεις όπως Κρυστάλλις, Καραγκιόζης, Ζάβροντα, Μικρά Ασία, Ψυχοσάββατα, το πρώτο αναγνωστικό, η μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας όνειρα, Χριστούγεννα, Παππούς, Μεγάλη Εβδομάδα, πλουτίζουν, ομορφαίνουν και προσδιορίζουν το χαρακτήρα και την εξέλιξη στην οριμότητά του. Πως είναι ποιοτικά σκαλοπάτια της ζωής του. Είναι όμως και ο γενέθλιος τόπος, ο χώρος το παιδικό του ονείρου, η παλιωριά, το παλιό Ζημιάτης. Πλήρης και υπερχειλισμένος από ιστορικά θρησκευτικά μνημεία και ιδιαίτερα γεωλογικά στοιχεία. Εκεί η ιστορική μονή της Ευαγγελίστριας και ο Αλιάκμονας, εκεί η κορυφή της Βονάσας και απέναντι το φιλετικό σύμπλεγμα του Μπούρινου, εκεί ο ευλογημένος ο τόπος από την παρουσία του Οσίου Νικάνορα με το σκηταριό και το μοναστήρι του, εκεί η Παναγία του Τνικίου, εκεί συναντώνται ο φλοιός με το μανδύα της γης σε ένα σπάνιο παγκόσμιο γεωλογικό φαινόμενο. Αυτός είναι ο τόπος του Μάγκη της Εμπίλογλου, ιδιαίτερος, ξεχωριστός, ακριβώς όπως είναι και ο ίδιος. Στο μικρό χώρο και χρόνο που ζούμε όλοι μας, οι άνθρωποι και το περιβάλλον δίνουν την προστιθέμενη αξία στη ζωή μας, την εμπλωτίζουν, την ισορροπούν, την αξιώνουν. Από το παράθυρο ανοιχτό του Μάγκη, ένας άλλος επώνυμος καλλιτέχνης διακρίνεται, ο Αργύρης Παφίλης. Είναι μια από τις καλύτερες στιγμές στο ευρύτερο τοπικό καλλιτεχνικό γίγνεσθε η συνεργασία των δύο αξιόλογων δημιουργών. Άλλωστε, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έχει ρίζες, κρατάει χρόνια η φιλία και η συνεργασία. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, η γνωριμία, στην Ιαννή του δάσκαλου της προσφοράς και δημιουργίας, του δάσκαλου Κωνσταντίνου Σεπανόπουλου, της αδιάκοπης και κορυφαίας εργασίας της Γεωργίας Καραμίτρου, εκεί στο Ιερό Κέντρο του Μακεδονικού Ελληνισμού. Θα μπορούσαν και οι δυο να είχαν φύγει. Τους δόθηκαν ευκαιρίες, υπήρχαν προσκλήσεις. Να πάνε στα κέντρα ή στο εξωτερικό. Μείνανε όμως εδώ και αυτό κάνει τη διαφορά. Γιατί υπάρχει αυτός ο πλούσιος ιστορικός κόσμος, υπάρχει ο ισχυρός ομφάλιος λόρος που δένει το μάχη με τον τόπο των γονιών, των παππούτων, των συγγενών και φίλων. Είναι ανώτερη αγαλίηση και θεραπεία ψυχής όταν αντικρίζεις πρόσωπα, αγαπητά και εικόνες παιδικών αναμνήσεων. Μάχη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες και κάνεις για όλες τις δημιουργίες σου. Που μένεις εδώ κοντά μας, που είσαι ακριβώς στη δουλειά σου και ξέρουμε πως αυτό πονάει, κοστίζει. Που μοιράζεσαι μαζί μας τις καλές στιγμές σου, τις ακριβές μνήμες σου, τα παιδικά σου όνειρα. Ευχόμαστε δυνατός, μεστός, ολοκληρωμένος να συνεχίσει το δημιουργικό σου ταξίδι. Και θα παρακαλούσαμε τον κύριο Μάχη Σιβίλη. Εγώ δεν θα πω πολλά, θα πω έτσι λίγα. Να πω ότι αισθάνομαι λίγο άσχημα, βέβαια. Γιατί εντάξει, εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε και από τη στιγμή που το αφήνουμε, πάλι πλέον να είναι δικό μας. Αυτό το έχω πάθει και παλιότερα με άλλα τραγούδια. Ίσως στις αρχές όταν πέρναγα, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πήγα την πρώτη φορά στο στούντιο με τη Χαρούλα την Αλεξίου για να γράψουμε τα μεγάλα μου μαζί, έτσι το δέος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Χαρά μου ανίποτη. Πέρναγα τότε τους δρόμους και όταν ακουγόταν το τραγούδι, ας πούμε, χαιρόμουν. Κάτι έπαιρνα. Αλλά με τον καιρό ανακάλυψα ότι πλέον τα τραγούδια αυτά δεν ανήκουν στον δημιουργό τους. Ανήκουν στον κόσμο που τα ακούει. Κι αν ο κόσμος δεν τα αποδεχτεί, πάει να πει ότι τα τραγούδια ενδεχομένως δεν έλεγαν για πολλά πράγματα. Για τη συγκεκριμένη δουλειά, όπως είπε και ο Βαγγέλης, ήταν ένα τάμα. Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να ασχοληθώ κάποια στιγμή με τα δημοτικά τραγούδια. Δεν αισθανόμουν έτοιμος να φτιάξω δικά μου τραγούδια στο διάστημα αυτό
και αποφάσισα να ολοκληρώσω το τάμο. Έτσι λοιπόν με τον Αργύρη, ο οποίος έπρεπε σήμερα να είναι εδώ, κάτι του είχε και δεν μπόρεσε να έρθει, κάτι προσωπικό, και να τον ευχαριστήσω κιόλας και για τη βοήθεια που μου έδωσε σε όλο το προκαταρτικό στάδιο, πώς θα στηθεί ο δίσκος, ποια τραγούδια θα επιλεγούν, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη. Η αγάπη βέβαια είναι και των δύο μεγάλη για το δημοτικό τραγούδι. Και φυσικά έγραψε και τα σχόλια, τα ποιητικά σχόλια γύρω από τους στίχους των τραγουδιών. Είναι επίπονη διαδικασία να κάθεσαι και να λες τώρα θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Αυτή η δουλειά, να φανταστείτε, είναι δουλειά 2-2,5 ετών. Για να φτάσει δηλαδή στο τελικό στάδιο, ώστε να διανεμηθεί, ας πούμε, και να πάει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Δεν μιλάμε για δισκοπολία πλέον, γιατί είναι 50 τον αριθμό, αν είναι και 50 πανελλαδικά. Ο κόσμος κατεβάζει το διαδίκτυο με πολύ μεγάλη ευκολία. Και εμείς παιδευόμαστε πλέον να δούμε αν τελικά αξίζει αυτό που κάνουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάνεις μια δουλειά, πρέπει να πάρεις και κάτι πίσω, έτσι δεν είναι. Όταν δεν παίρνεις τίποτα, αναρωτιέσαι από κάποια ηλικία και μετά, και εγώ είμαι 45 πλέον, αν κάνω καλά που κάνω αυτό που κάνω, ή δεν πρέπει να το κάνω και πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τελικά βέβαια καταλήγω πάντοτε στο ίδιο πράγμα, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που εγκατέλειψα την αρχαιολογία το 2000 και ασχολήθηκα με τη μουσική. Πέρυσι το Γενάρη υπογραφήσαμε εδώ στην Κοζάνη. Ήρθαν μουσικοί καταπληκτικοί, ο Δημήτρης Ολάπας, ο Αποστόλης ο Βαγγελάκης, η καταγωγή του Αντιπρέβεζα με την Αθήνα, ο Δημήτρης Βικίτσιος που είναι κιόλας εδώ, και ο Ζήσου Κασιάρας. Αυτοί κάναμε τη βάση, την πρώτη ομάδα, και χτίσαμε τα τραγούδια. Και εκεί πάνω μετά κάναμε και συμπληρωματικές ηχογραφήσεις και στην Αθήνα και στην Ολλανδία, γιατί είναι συμπαραγωγή δική μου και του Ολλανδού παραγωγού. Πρέπει να σας πω ότι πέρα από ότι δεν υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα, όπου και αν χτύπησα πόρτες για τη διανομή τουλάχιστον, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Γιατί η αγορά είναι συρρυκνωμένη, γιατί είναι δημοτικά τραγούδια, δεν ξέρω. Και αποφάσισα τελικά το κάνω μόνος μου. Να τυπώσω 2.000 βιβλία και να βρω και έναν άνθρωπο να μου κάνει τη διανομή. Για καλή μου τύχη βρήκα έναν πολύ σοβαρό και αξιόλογο άνθρωπο που έχει εκδώσει πετρονόμο στο Θανάση του Συλληβό, ο οποίος βρίσκεται δραστηριοποιείται στον χώρο εδώ και κάποια χρόνια. Παλιότερα έγραφε και σε μουσικά πολιτικά στο Δίφωνο και αγαπάμε από την ίδια, από το ίδιο πρίσμα την ελληνική μουσική. Και το έκανα. Και παραδόξως, ενώ δεν το περίμενα, νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος αγκάλιασε με πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτά που είπες δήμαρχε πριν μου τα είπαν κι άλλοι, δηλαδή άρεσαν, γιατί πάντοτε έχουμε εμείς την αγωνία, όταν βγαίνει η δουλειά μας προς τα έξω. Ίσως παλιότερα να φρόντιζα περισσότερο να ακούω τη γνώμη των ειδικών, πλέον δεν το κάνω και με ενδιαφέρει περισσότερο η γνώμη του απλού κόσμου. Αυτού δηλαδή που μπορεί να μην έχει μουσικές γνώσεις, αλλά ξέρει τη μουσική από μέσα, γιατί του αρέσει να την ακούει στο γλέντι. Η αλήθεια είναι ότι άρεσε η δουλειά και αυτό έχω αποκομίσει μέχρι στιγμής. Γιατί ασχολήθηκα με τα δημοτικά. Η κυρία Χρυσάνθη είπε στην αρχή δύο λόγια. Εγώ πιστεύω ότι εμάς τους, δεν θα πω τους Έλληνες, θα πω εμάς τους Βαλκάνιους, συνήθως μας ενώνουν δύο πράγματα. Ο θάνατος και το γλέντι. Το θάνατο δεν θα τον γλιτώσει κανείς, έτσι κι αλλιώς. Και πολύ, πολύ καλά κάνουν όσοι, ας πούμε, έστω για 2-3 λεπτά την ημέρα τον φέρνουν στο νου τους και λένε ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, δηλαδή, να σκεφτόμαστε ότι κάποια μέρα έχουμε ημερομηνία λήξης μας, βέβαιας. Και το γλέντι τι είναι? Είναι ο πόλεμος κόντρα στο θάνατο, θα λέω, που μας κάνει πιο δυνατούς και πιο αληθινούς, γιατί εκεί αφήνουμε όλες μας τις διαφορές και ζούμε το τώρα. Πράγμα που ίσως στην καθημερινή μας ζωή να το ξεχνάμε οι περισσότεροι. Υπάρχει και η ρίση που λέει ότι οι Έλληνες τρώμε σαν να πεθάνουν την επόμενη μέρα,
και χτίζουμε, λες, και να ζήσουμε χιλιά χρόνια. Εύχομαι να αρέσει η δουλειά αυτή σε όλους, όσους την ακούσουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει να ρωτήσει κάτι. Αν όχι, μπορούμε να παίξουμε το τελευταίο βιντεάκι και να σας παίξουμε και δύο τραγούδια ζωντανά, έτσι, για να πάρετε μια γεύση. Δεν ολοκληρώσατε την απάντηση. Γιατί με το δημοτικό τραγούδι. Γιατί με το δημοτικό τραγούδι. Παρά την προσφυγική καταγωγή. Πώς ήρθε αυτό, έτσι. Προσφυγική καταγωγή. Δεν είναι. Είμαι μπιστρότικος. Η μητέρα μου είναι ντόπια. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε με βρήκε ο Ντάγκαλας. Όλοι μας το ξέρουν, είναι έτσι ντόπιος, πολύ σπουδαίος ερμηνευτής δημοτικών τραγουδιών. Μου λέει, εσύ δεν είσαι δικό μας παιδί. Αλλά μου λέει, μου αρέσει όπως τα λέω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είμαι μισός και μισός. Οπότε το ποντιακό το έχω τον πατέρα, βέβαια το επίθετο αναγκαστικά το έχω από εκεί. Και από την καταγωγή της μητέρας έχω τα άλλα ακούσματα. Υπάρχουν δύο τινά. Τα ακούσματα ή τα διαλέγουμε εμείς ή μας διαλέγουν αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση το δημοτικό τραγούδι με διάλεξε και με όργωσε από τα μικρά μου χρόνια. Ασχέτως αν ανακάλυψα αυτή μου την αδυναμία, ίσως μετά τη στρατιωτική μου θητεία και πήγε και μεγάλος, πήγε 28 ετών, μετά άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με το δημοτικό τραγούδι. Και ουσιαστικά εγώ δεν ήθελα να κάνω ένα πόνημα. Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να καταγράψω κάποιες μνήμες από τα μικρά μου χρόνια και να φανερώσω μια δική μου αλήθεια που ενδεχομένως άλλους να μην τους αγγίζει, αλλά έχουν εντύπωση ότι εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον όλοι ζήσαμε παρόμοιες καταστάσεις και όταν ήμασταν νεκροί όλοι παίξαμε με τις γουρουνόφουσκες που λέω μέσα. Αυτό έκανα. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Στεφανόπουλο και την κυρία Χρυσάρτη Καραγιαννίδη. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε για... Ναι. Και επιμένατε σε ένα τραγούδι, αν θυμάστε, στη Μούλα. Το έχετε βάλει, δεν νομίζω να το έχετε. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί, Δεν υπάρχει μέσα στο δίσκο η Μούλα. Τη Μούλα την έχει βάλει ήδη ο Θανάσης Κουκουσταντίνου σε δικό του δίσκο. Αλλά εγώ έχω βάλει ένα πασχαλινό. Μια μέρα που σκάλιζα, είχα ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι. Και ήθελα να τα διάσω γιατί συνήθως έχω ανάγκη να έχω κάτι μαζί μου. Όταν μου έρχεται κάποια ιδέα να την καταλάβω. Είχατε προαναγγείλει σε εκείνη την εκπομπή το συγκεκριμένο τραγούδι. Ότι θα υπήρχε μέσα. Ναι. Όχι, το τραγούδι σας εκείνη την εκπομπή. Δεν είχατε. Και είπατε ότι. Ότι θα κάνω δημοτικά. Θα βασιστώ πάνω σε αυτό το μοτίβο. Το έκανα ουσιαστικά. Βέβαια, όχι με το ίδιο τραγούδι. Και ανακάλυψα, ας πούμε, ένα τραγούδι, το Σήμερα Δέσπον Πασχαλιά, που υπάρχει μέσα στο δίσκο. Ναι, ναι. Και το τραγουδάει η γιαγιά μου. Λίγο πριν πεθάνει, ας πούμε, στα 90, τόσα έτσι, 92. Το οποίο επένδυσα, κάναμε παρεμβάσεις μέσα στο δίσκο, κάποια τραγούδια τα παίξαμε διαφορετικά για να έχουν γούστο και για μας, ας πούμε, που θέλουμε τη μουσική να είναι λίγο, όχι μόνο χορευτική. Εγώ ήθελα να κάνω μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει, να ακούγεται το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άμα χρειαστεί, όπως είπες Δήμαρχε, και θες, να μπορείς και να χορέψεις. Από τώρα τα πέραξες πολύ. Τα πέραξα πολύ, ε. Ένα τραγούδι. Σάββα θα παίξω και το τελευταίο. Ένα
μένα μου στα χεράκια τα δικά μου. Για σαν καινούριο φίλο,
Κορίτσας, συμπραγούμε. Το κίτσι με ένα πίσω κορδιό, Θάνος Γιαννόπουλος στην κιθάρα και Δημήτρης Κίτσιος στο κοντραπάσο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.